Κωνσταντίνης κάνει το τζάμπολ και πρώτη κατοχή θα είναι για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Παντελή να περνάει στον Πάτον. Ο Πάτον πάσα στην αδύναμη πλευρά, ο Σιμιτζής, το σούτ είναι εύστοχο. 3-0 η ΑΕΚ μπροστά. Ο Κρόκετ, ο οποίος δεν έκανε καλό παιχνίδι στο Βολό, έμεινε στους 8 πόντους. Ο Τέιλορ με ανάποδο lay-up σκοράρει και μειώνει σε 3-2. Γρήγορα αυτός τον Ρέινολτς, σταμάτησε αφού έχει επιστρέψει ο Μανατσάεκ. Ο Τέιλορ με τον Μπάτον στο 1-1-2 ενώ η πάσα στον Κρόκετ, ο οποίος σκοράρει και βάζει τον κεραυνό μπροστά, 4-3. Σταμάτησε υπό την πίεση του Τίνκα. Μπάτον μεγάλη μάχη με τον Κρόκετ για να πάρει καλή θέση. Σουτ εύστοχο από τον πίσω για τρεις. Δεν βγαίνει το pick and roll. Θα σουτάρει για τρεις και μέσα από τον Ρέινολτς. 8-11. Ρέινολτς πάει προς το καλάθι, μπροστά στον πίσω, δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος στο rebound. Ο Κρόκετ κάνει προσποίηση, βρίσκει τον διάδρομο και καρφώνει. Τρομερό καρφώμα από τον Κρόκετ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Έχει πάρει 5 σιούτ ο Bishop, μόλις ένα Hollingsworth, ένα τρίποντο. Ενώ ο Πάτον επίσης ένα σιούτ μόνο. Για τρεις ο Κρόκετ εύστοχος. 15-21. Έγινε η επαναφορά ο Ρέινολτς στα 7 δευτερόλεπτα. Ρέινολτς πάει προς τα μέσα, τον έχασε ο Hollingsworth. Πέρασε στον Πασαλή που κάρφωσε. 17-23, τέλος της πρώτης περίοδου. Έπεσε ο Στυλιανού, πέρασε στον Ρέινολτς, το σκριν του Πασαλή. Στυλιανού σηκώνεται για τρεις, μέσα! 17-30, η πάσα στην αδύναμη πλευρά σου, για τρεις από τον Παντελή, άστοχο. Ο πίσω από το επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. 19-30, Σιμιτζής, Παντελή και Hollingsworth. Πάει προς το καλάθι, σηκώνεται, σκοράρει. 25-32, περνάει στον Πάτον, μισμάτσεκι, σηκώνεται και σκοράρει. 37-39, η ΑΕ κλείνει τη διαφορά στο καλάθι. Κρόκετ, σουτάρει για τρεις, αστοχή, το rebound. Ο Παντελή που περνάει στον πίσω, όπου καρφώνει. 39 όλα, η ΑΕ ισοφαρίζει. Νέα επίθεση για τον κεραυνό, 4 δευτερόλεπτα. Ρέινολτς για 2 μέσα, 39-43. Ο rebound από τον Τίκα, τρέχει ο κεραυνός, περνάει ο Τίκα, σηκώνει για τον Τέιλορ που καρφωνεί. 42-52, η διαφορά στους 10 πόντους. Το σούτ, όχι, θα βγάλει πάσα, κλέβει ο Hollingsworth. Πάει στο καλάθι και ευστοχή, 65-71. Κατεβάζει ο Hollingsworth. Σταμάτησε την τρίπλα, έδωσε στον Σιζόπουλο μέσα για τρεις. Το πρώτο καλάθι Ζάκ για δύο τελικά, μετά από δύο αγωνιστικά λεπτά. Μιχαήλ Στυλιανού, καλάθι από τον Κρόκετ. 71-80, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος αυτό κάνει. Δίνει την μπάλα στον Σιμιτζή για να κυλήσει ο χρόνος και να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Ο κεραυνός θα είναι ο πρωταλλητής για το 2023-2024. Η ομάδα του κεραυνού θα κατακτήσει το ένατο πρωτάθλημα στην ιστορία του